I was taking a bath, long about a Saturday night. Ελενάκη, ξέρεις τον αλκοολικό? Έλα Μανολάκη, τα ουσκάκια μου δεν ρώτησε. Πολύ ζέστερη, Ελενάκη. Ερποντήσιο δεν έχετε? Ανά σου πω, μίλες τέτοια τώρα. Μη σε ακούσει κανένα αφεντικό και μας βάζει να σας κάνουμε αέρα με βεντάλια. Όπου έσπασε πολύ κίνηση, ε. Τραβάνε όλη παραλία. Άντε και κανένα βόρειο προάστιο να πάρουν αέρα. Μήπως σου πει τίποτα το αφεντικό που δεν θα το κλείσει? Όπου να είναι, άντε να βγάλουμε και αυτή την εβδομάδα. Μα την εβδομάδα θα τη βγάλουμε. Το καλοκαίρι να δούμε πώς θα βγάλουμε. Έλαντε. Πού θα πας διακοπές? Να σου πω, σκέφτομαι να ξεκινήσω από μια Τζαμάικα. Καλό. Μετά θα πάρω και το κότερό μου να κάνω μια βόλτα στον Αργοσαρονικό. Πιο καλό. Και στο τέλος θα καταλήξω στο Μιλάνο να ανανέωσω και την καρδαρόμπα μου. Γιατί όχι? Άσε μας μωρέ Νικόλα, πού να πάω η καημένη, πού να πάω? Εδώ δεν υπάρχει φράγκο ούτε για Σαββατοκύριακο στη Λούτσα. Αν και εμένα για καμιά Λούτσα ξεγυρισμένη με βλέπω. Αυτά τα γραμμάτια της μηχανής με έχουν εξοντώσει. Πρέπει να βρούμε καμιά καλοκαιρινή δουλειά, δεν υπάρχει λύση. Αλλιώς δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Μπαλάρε, χα, χα, καντάρε, χα, χα, χα. Την Μπέγκη πάλι μια χαρά τη βλέπω. Σενιόρε, σενιόρι, έκο βίβερε περικολοσαμέντε. Εγώ ξέρω κάτι άλλα ιταλικά. Μπαμπανκούλωμα και κάτσο. Άι, μωρή, κάτσε και πες μου τώρα τι τρέλα βαράς. Αφού πρώτα σε ξεχέσω επειδή άργησες. Ποια θα ξεχέσει, χρυσό μου, τη Σοφία Λόρεν? Να τα είδες, πολύ ζέστη. Το πρώτο θύμα της θερμοπληξίας. Παιδιά, μου έκατσε διπλό jackpot. Ένας φίλος μου τελειώθηκε το Σταυράκου. Μου θα γίνει σκηνοθέτης όταν εσύ θα γίνει τοπιό. Σκάσε και σκάσε από τη ζήλια σου. Λοιπόν, αυτός ο φίλος μου βρήκε μια άκρη και θα πάμε στο φεστιβάλ του Κάπρι. Πού ρε, στην Ιταλία? Καλά, δεν βλέπεις το look. Ιταλιάνο Βέρα. Λοιπόν, θα πάω στην Ιταλία, παιδιά, είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Θα με δουν οι Ιταλοί σκηνοθέτες και πώς διάλεξαν την πάνε για το Μεδιτερανέο. Ναι, λοιπόν, θα γίνω η νέα Μπάρμπα. Μπράβο, ρε, άντε να γίνεις και Μπαρμπαγιάννης Κανατάς. Πάντως, Πεγκουλίνη, χωρίς πλάκα, σε πολύ ωραία που σου τύχε τέτοια ταξιδάρα. Ορίστε, η Πέγκη θα κάνει Dolce Vita και εμείς θα κάνουμε Dolce Vlita. Πόρκα μιζέρια. Μιζέρια, ρε Κωνσταντίνε, μιζέρια. Άμα το νησί δεν είναι κοσμοπολίτικο. Και δεν είναι κοσμοπολίτικη η Πάτμος που μαζεύονται εκεί όλες οι προσωπικότητες από τα πέρατα της γης? Από τον Ουμπέρτο Έκο που εκεί εμπνεύστηκε το όνομα του Ρόδου, μέχρι τον άλλο, τον Αμερικάνο Στάρβα, αυτόν που το όνομά του είναι σαν να γριλίζεις, τον Ρίτσαρ Γκρ. Γρίλιστε γιατί δεν έχει τι να κάνει ο άνθρωπος. Άμα το νησί δεν έχει άγριο κλάμπινγκ μέχρι πρωίας και τα ξεκόλια να κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Φτάνει! Μου φωτογράφησε στο γνωστό νησί. Μα καλά δεν βαρέθηκες κάθε χρόνο να συναθρίζεσαι με όλους τους αμαρτωλούς? Από τη Μύκονο δεν πρόκειται να περάσει τις πύλες του Παραδείσου ούτε ο Πέτρος ο Πελεκάνος. Όχι, δεν θα πάω μόνο στη Μύκονο. Έχω κάνει full πρόγραμμα. Λοιπόν, άκου. 20ήμερο με την Μπέκη στο Αμαρτωλό, όπως λες και εσύ. Μετά 2 εβδομάδες με τη Λίλα στη Σαντορίνη. Μετά 2 εβδομάδες με τη Φιώνα στην Κρήτη. Και μετά 2 εβδομάδες κρουαζιέρα στο Ιόνιο με την Τζοάννα. Ιόνιο, μάνθο, με τις Περισσές γυνές. Πότε θα καταλάβεις τις χάρες της μοναξιάς και της περισυλλογής? Έλα μαζί μου στην Πάτμο να εξυψώσεις το πνεύμα σου. Ναι, εκεί μόνο το πνεύμα εξυψώνεις. Όλα τα άλλα είναι πεσμένα. Κύριε, ο εν πολλές αμαρτίες περιπεσώναν εγκέφαλος. Συγχώρεσέ τον που θα βγάλει τα οπίστια του στο Super Paradise. Καμία σχέση με το δικό σου Paradise. Κόλασε τα οικονομικά μου, Ματινάκη, κόλασε. Οπότε φέτο το καλοκαίρι εδώ και στο τσακίρ κέφι, μάσκα, βατραχοπέδιλα και βουτιά μέσα στην πανιέρα να ψαρεύω αστερίες. Στη δικιά μου λέω να ρίξω και χινιούς, γιατί και εγώ στο όμορφο μαρούσι θα παραθερήσω φέτος. Γιατί εσύ, μωρή, και φράγκα έχεις και ένα μήνα άδεια δικαιούσε και τα κάτσε εδώ να βράσεις. Κοίταξε να δεις, ο Λευτέρης και η Φτέρπη θέλουν να πάρουν άδεια τον Ιούλιο. Καλά, λέω εγώ, παιδιά, εγώ τον Αύγουστο. Όχι, μου λέει η Μαρία η Δέσποινα και ο Μιχάλης, τον Αύγουστο θέλουν να φύγουμε εμείς. Καλά, λέω εγώ, παιδιά, εγώ το Σεπτέμβριο. Όχι, μου λέει η Μαρίλη η Κατερίνα και ο Μινάς, το Σεπτέμβριο θα φύγουμε εμείς. Άσε, μη συνεχίζεις, τελικά θα πάρεις άδεια τον Νοέμβριο. Ωραίος μήνας δεν είναι κι αυτός? Ναι, αμέ, και high season, τι συζητάς? Α, μωρή Ματίνα, που σε βρήκαν ψυχοπονιάρα και σε εκμεταλλεύονται. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά πώς οι άντρες θα μείνουν εδώ το καλοκαίρι? Άντε να κάνεις σχέση. Ναι, σωστά. Αλλά δεν πειράζει, Ματίνα, και σε όλο το χειμώνα ξεσκιζώσουν, ας ξαποστάσεις το καλοκαίρι. Ελένη, ο κύριος καθηγητής θα μείνει? Στον τόπο, ελπίζω. Όχι, τώρα με φαντάζεσαι, εμένα με καύσωνα και κανταγκουζίνα. Καλύτερα πάω στο Κόσοβο, είναι ρευστική δύναμη. Προκειμένου να μην τη βλέπω 2 μήνες, τι να σου πω, και στο Κόσοβο πήγαινα διακοπές. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, υπερβάλλεις. Πάντως εμένα το Ελενάκι θα μου λείψει. Άντε, Ελενάκι, μου θα τα πούμε αργότερα. Πολύ αργότερα, ελπίζω, Δεσποινής Ματαρινάκη, να έχω φύγει πρώτα εγώ για την Πάτμο. Θα πάτε διακοπές, κύριε καθηγητά? Κρίμα! Γιατί?
Γιατί καλέ δεν μας το είπες νωρίτερα, να το ξέρουμε κι εμείς να χαρούμε. Άντε Κωνσταντίνα, να ανέβουμε πάνω, ετοιμάσουμε τη βαλίτσα σου, να βάλουμε μέσα κάνα 5 κιλά πενταντίν, μη σου λείψει και μας γυρίζει πίσω. Τι λες, Ελένη, πρώτα απ' όλα δεν φεύγω τώρα, θα φύγω σε μια εβδομάδα. Και τι, δεν θα πας μια εβδομάδα νωρίτερα στο πλοίο να δεις εκεί τις κουκέτες, αν τρίζουν, να τις απολυμάνεις, να τις ψεκάσεις. Είσαι γελία τα μάλα, γι' αυτό σου λέω Μάνθο. Θα χαρώ πάρα πολύ που θα τη βλέπω 2 μήνες. 2 μήνες! Να έρθω στο λιμάνι να σας κουνάω το μαντίλι. Ναι, η Μαντιλένα. Ελενίτσα, έχω μια εβδομάδα καινή από γυναίκα. Διάλεξε ένα μέρος και φύγαμε. Ο Σαχλοκαζανόβας έχει κανονίσει να πάει διακοπές με όλο το χαρέμι διαδοχικός. Πρώτα θα πάει με την Καρσόνα Δ, μετά θα πάει με τον Σαχλοκόδωνα, μετά θα πάει με μια άλλη του κατηχητικού κλπ. Μανθούλη, φοβάμαι ότι θα σου περισσέψουν περισσότερες από 1 εβδομάδα, γιατί Καρσόνα Δ. Δεν ξέρω, δεν σου είχε πει τίποτα. Όχι, από χθες το πρωί έχουμε να επικοινωνήσουμε και σε λίγο έχουμε ραντεβού. Ωραία, βρε, θα στα πει ίδια. Μη σου χαλάσω την έκπληξη. Θα τη μουτσικώ. Τι να χαρώ, Πέκη μου, τι να χαρώ που μου λες την ψήφα ότι θα πας σε Παόλο στην Ιταλία και μάλιστα μάλλον άντρα. Τώρα το νεκτάριο δεν το λες άντρα, το λες που στα κλαρωτή και γαρίφαλο στα αυτή. Έλα, μωρέ μίο, δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Στο φεστιβάλ θα συναντήσω πολλοί σπουδαίους σκηνοθέτες. Τον Τζουζέπε Τορναντόρε, τους αδελφούς Ταβιάνι, τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Μυράκολο, μυράκολο, La vita è bella. Ναι, άμα βάλω τηλέφωνο την Μπέλα θα σου πω εγώ. Τι? Όχι, λέω ρε παιδάκι μου ότι πολύ μου τη χάλασες τώρα. Είναι δυνατόν η μοναδική γυναίκα της ζωής μου να κάνει σχέδια χωρίς να με υπολογίσει? Μάνθο μου, δεν θες το κοριτσάκι σου να γίνει μεγάλη στάρ? Πρόσεξε, η Λόριν μεγάλωσε, η Καρδινάλε μεγάλωσε, η Λολό παρά μεγάλωσε. Έχει χειρέψει ο θρόνος τους Μάνθο και ποια θα πάει να κολοκάτσει? Άσε με μωρέ, άσε με. Είχα καονίσει 20 μέρες να πάμε κάπου μαζί διακοπές και το υπόλοιπο θα έμενα στο εργοστάσιο. Τώρα μόνο εργοστάσιο. Αχ, θα με φάει η φάμπρικα εμένα. Που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοστάλγει. Τι είναι αυτό? Πέγγι, Κώστα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, για να αρχίσουν να αναρωτιούνται και οι πελάτες, την τούτο, την τούτο. Το παιδί και το δελφίνι, Ελένη μου. Έτσι δεν το έκανε η Σοφία? Αν δεν το έκανε έτσι, Πέκη μου, γιατί αν το έκανε έτσι θα γινόταν η Λόρεν, θα γινόταν η Κακοφωνίξ. Τέλος πάντων, ο Βυζαντινοτέπης τι πάει να κάνει στην Πάτμο? Τι πάει να κάνει? Πάει να κάνει το τέρας αποκάλυψης. Και τώρα που είπα αποκάλυψης, μου ήρθε αποκάλυψη. Λοιπόν, Νικόλα, βρήκα πού θα δουλέψουμε φέτο το καλοκαίρι. Πού ρε, έχεις κονέξει στην παραλία? Όχι ρε, έχω κονέξει στο Μαρούσι. Γουά. Πελάτες μου, πελάτες μου! Ακούστε με, ακούστε! Σκάσε, σκάσε! Σε 1 εβδομάδα σας καλώ όλους στο καινούριο μας μπαρ ρέστοραν που ανοίγουμε σε μια καταπληκτική αυλή στο Μαρούσι. Ελένη, τι κάνεις? Ανοίγω παράρτημα. Να σου πω, τα κλειδιά από εδώ τα έχουμε. Αφού κλείνει εδώ πέρα, παίρνουμε όλα τα τραπέζια, τις καρέκλες και τις βάζουμε στην αυλή του σπιτιού μου. Μέχρι να έρθει κατά κουζίνα, το έχουμε και εσύ στο τάλιρο. Καλά, και άδειες πού θα βρούμε? Καλά, είσαι με τα καλά. Τώρα στην άδεια θα κολλήσουμε. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, ότι θέλεις παρέα. Αλλά κι εγώ πρέπει να ολοκληρώσω κάποιες σελίδες του συγγραμματός μου προτού αναχωρήσω για την Ιερά Νήσο. Η Πέγγι πρέπει να έχει αναχωρήσει τώρα. Τη συνόδευσα μέχρι το αεροπλάνο και. Και μετά δεν άντεξα. Να τη δεις να φεύγει? Όχι, να περιμένω την χωτοκαθυστέρηση της Ολυμπιακής. Τι ευαίσθητος που είσαι, φίλε μου. Άντε, πάρε τηλέφωνο καμία από τις αναπληρωματικές να σε παρηγορήσει, να πάω κι εγώ στη δουλειά μου. Όχι, σε παρακαλώ, μείνε. Χρειάζομαι συμπαράσταση. Νιώθω μια θλίψη. Που μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησα τυχαία. Τι μου τραγουδάς τώρα, τραγούδια της Μοσχολιού? Με τρελαίνει που είσαι μέσα στα πράγματα. Πάντως, αν θέλεις να δούμε, εμένα μου αρέσει εκείνο το ανεπανάληπτο της Νάντιας Κωνσταντοπούλου. Μα η Μαριλού μας η τρελή ήταν λιγαριά και δεν ήταν χιπαρίσι. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, μπράβο. Ένα στάδιο πριν από το hip hop είσαι. Εγώ είμαι ένα στάδιο Καραϊσκάκη. Τι λες, μωρέ. Όσο είναι ένα στάδιο Καραϊσκάκη, τόση είναι η έκταση του πόνου μου. Αν την ξεμυαλίσουν αυτοί οι αδελφοί Ταβάνι. Για τους αδελφούς Ταβάνι, μην ανησυχείς. Τους αδελφούς Πάτωμα να φοβάσαι. Μη μου κάνεις πλάκα, το είπε και μόνη της. Θα πάει να συναντήσει, λέει, αυτόν τον Τζουζέπε Τορναδόρο. Ο οποίος οπωσδήποτε θα την βάλει στον τόρνο. Και τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Και θα του μιλάει η Γκαρσόνα Βιού, και από το ένα αυτή θα του Μπενίνι και από το άλλο θα του Βιενίνι. Άσε μας βρε ανόητε που θα πάει η Παναγιώτα ξαφνικά στην Ιταλία και θα την κυνηγάνε όλοι ποιος θα την πρωτοπάρει στην ταινία του. Αφού έχει κυρέψει, σου λέει, η θέση των μεγάλων Ιταλίδων στάρ. Της Καρδινάλε, της Λόρεν, της Λολό. Και τη θέση της Λολό θα την πάρει το δικό σου το Λολό. Μάνθο, είσαι ερωτευμένο στα μάλα. Μην ξαναπεί ποτέ ερωτευμένο το Μάνθο, εντάξει, τ' άκουσες? Ας πάει να κόψει το λαιμό της, η Πέγγι.
Εγώ θα πάω διακοπές με τις γυναίκες μου και εκεί επί το πέος θα βρω κι άλλες. Επί το πέος. Πού σου έκφυλε. Εκεί στην Ιερά Μονή θα προσεύχομαι και διεσέ. Επί το πέος. Να συμμετέχω εγώ σε αυτή την απάτη, αποκλείεται! Σκάσε, μωρή, μη φωνάζει, μη γυρίσω εξ' από εδώ ξαφνικά και μας ακούσει. Μα θα στείλει την αυλή σου μπάρι στο Ραμβρελένη. Γιατί μπορεί, όλα τα παραλιακά μαγαζιά τι νομίζω ότι είναι παράνομα, είναι και τα έχουν και μεγαλοκαρχαρίες. Εμένα θα κυνηγήσουν τη μικροαθερίνα. Ελένη, άμα σε πιάσουν θα σε κλείσουν μέσα για τα καλά. Δεν γίνεται, θα το ρισκάρω, Ματίνα, γιατί έχω μεγάλη ανάγκη από φράγκα και εγώ και ο Νικόλας. Ναι, αλλά εγώ βολεύομαι με το μισθό μου, γιατί να γίνω παράνομη δεσπεράντο. Γιατί θα δουλεύει ένα κεφάτο περιβάλλον, θα βλέπει κόσμο και θα βλέπει και άντρε. Και θα βλεπόμαστε κι εμεί κάθε μέρα. Κεφάτο περιβάλλον, άντρες, Νικόλας κάθε μέρα. Τι είδους φαγητά θα μαγειρεύω? Μπράβο ρε Ματίνα. Λοιπόν, λέω να κάνουμε εκείνες τις πίπες που είναι τώρα πολύ στη μόδα. Αυτά τα φαγητά που σε κάθε μπουκιά βρίσκεις και ένα φρούτο μέσα, αλλά εμείς να βάλουμε ανανά. Α, και θα επινοήσουμε και 2-3 σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Μπράβο, και ο καθένας θα έχει και το δικό του πιάτο. Εγώ, ας πούμε, λέω να έχω το σουφλέ της Ελένης. Και εγώ κρέπ Νικολά. Η φιλέτο Νικολό. Α, το δικό μου το πιάτο πώς θα το πούμε? Σαγανάκια γαμίτου. Ελένη, άντε. Και δεν μου λες το μαγαζί πώς θα το ονομάσουμε? Τι πώς θα το ονομάσουμε? Μπελελέ. Αμόρι, ψωνάρα. Μήπως να το πούμε το μορφόπεδο. Συγγνώμη, αυτό από πού προκύπτει? Αφού θα δουλεύω κι εγώ. Μ' αρέσει που λες εμένα ψωνάρα. Ασήμαντο μυρμηγκάκι. Συγγνώμη, ρε Ματίνα. Θα κάνουμε ένα μπαρ ρεστοράν και θα το ονομάσουμε το ασήμαντο μυρμηγκάκι. Γιατί? Εμένα αυτό με εκφράζει. Πάντως στη γειτονιά το σπίτι το ξέρουν σαν του Κωνσταντίνου και τη Ελένη. Τι Κωνσταντίνου και Ελένη λέτε? Λέμε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Ελένης Ανουσάκη. Του ποιο δηλαδή, δε? Α, δεν το ξέρεις, αυτοί οι δύο κάνουν κόμμα μαζί. Και είναι καλό τώρα αυτό? Τι να σου πω, ρε Κωνσταντίνε, γιατί τα άλλα τα κόμματα είναι καλά. Άσε τώρα, μην με τσαντήσεις άλλο, γιατί με χάλια με τα κόμματα της Βουλής. Είμαι πολύ απογοητευμένη. Τέλος πάντων, για μένα η πολιτική έχει σταματήσει στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό θα πει σύγχρονος άνθρωπος. Ας μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο κόμμα, Ελένη, το δικό σου. Αρχίσαμε και όλες τις ολομέλειες, δηλαδή όταν λείψω πόσοι θα μαζεύονται εδώ μέσα? Α, όχι Κωνσταντίνε, όταν λείψεις δεν θα μπει κανένας εδώ μέσα, γιατί έχω σκοπό να κλειστώ στον εαυτό μου και να ψαχτώ εσωτερικά. Όσο εσύ θα λείψεις, εγώ θα είμαι εδώ μέσα και θα ψάχνουμε εσωτερικά. Αμάν βρε μάνθα με την Παρσέλινο, θα κόψουμε τη φλέβα μας, 100 φορές το έχεις βάλει σήμερα. Όχι, Φιώνα, Φιώνα, μην το κλείνεις. Να βάλουμε τουλάχιστον κάτι πιο χαρούμενο, αφού δεν θέλεις να βγούμε έξω. Πού να τρέχουμε τώρα έξω με τέτοιο κρύο? Μάθω, είσαι καλά, σκάει ο Τζίτζικας. Ναι, εγώ τώρα γιατί νιώθω μια παγωνιά, μια εγκατάλειψη. Ένα κενό. Αχ, μωρέ το γλυκό μου το αγοράκι, θέλει τρυφερότητα. Έλα να στώσουμε φυλάκι. Όχι, όχι τώρα. Δηλαδή, όχι τώρα, αργότερα. Τι συμβαίνει, βρε παιδί μου? Τίποτα, μωρέ, κάτι προβλήματα με τη δουλειά. Αμάν, αυτή η δουλειά σε έχει φάει. Να πάμε τουλάχιστον διακοπές, να ξεχαστείς λίγο. Πού να πάω εγώ διακοπές χωρίς την. Την? Την. Τη μητέρα μου! Τη μητέρα μου, δεν στο είπα. Τα αθλητικά της έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να περπατήσει καθόλου η γυναίκα. Αφού και να καταλάβεις το σπίτι που σου λέει. Έλα, βρε μάν, τι κακομοίρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάθει και ψυχολογικό λαλά και κάθε φορά μου λέει. Αχ, Μάνθο, μοναχογέ μου, σε θέλω δίπλα μου όλο το καλοκαίρι στον Καγιάφα. Ποιο Καγιάφα, τον Άνακ τον Καγιάφα? Όχι, Φιώνα μου, τον Καγιάφα, την τοποθεσία με τα αιματικά λουτρά. Και τι είναι αυτά καινούργια, ρε Μάνθο? Δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα το περάσεις στην απομόνωση με τη μητέρα σου? Όχι, όχι, Φιώνα μου, και με σένα. Θα έρχεσαι εκεί πέρα δήθεν σαν τουρίστρα και θα συναντιόμαστε λαθρέα. Το πρωί στα αιματικά λουτρά, το μεσημέρι στα μοθεραπείες, το απόγευμα στα λασπόλουτρα. Και το βράδυ στο ταβερνάκι, μαζί με τους γέρους, να ακούμε ιστορίες από τη μικρασιατική καταστροφή. Σταμάτα, μάνα, τρίχεσες. Λοιπόν, κοίταξε, Μανθώ, μην το παρεξηγήσεις. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αλλά θα ζήσω χωρίς εσένα. Ίσως είναι τελικά καλύτερα να πάω στην Κέρκυρα σε κάτι κολλητές μου φίλες. Άσε που μου πρότεινε και η αδερφή μου να πάω μαζί της στην Ιταλία. Ιταλία! Μην ακούω Ιταλία και τη γίνομαι τρελός. Με την Ιταλία, από πού και σπου. Το Μουσολίνι το ξέχασες? Δεν μας είχαν επιτεθεί το 40, δηλαδή ιστορία καθόλου. Κολοφρατέλη! Γαμώ το κάπρι τους γαμώ! Ούτε ο κόδων που χτυπά με τα μανία σας διαταράσει τον ύπνο ανέστητη! 2 η ώρα! Ξυπνήστε, καρσόνα! Γεια σου, Κωνσταντίνε. Με τον ύπνο το ενικόρι! Με τον ύπνο η αγαμάτα! Τι φωνάζετε, Κωνσταντίνε? Επειδή θα λείψω 2 μήνες και δεν θα τη βλέπω, τις τα λέω όλα μαζί για να εκτονωθώ. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, ετοίμασες τις βαλίτσες σου? Από πρωίας. Τώρα διαλέγω τα βιβλία που θα πάρω μαζί μου. Δεν θα πάρω πολλά. Αυτά μόνο. Αυτή εδώ είναι η έκθεση του βιβλίου, ρε Κωνσταντίνε. Τέλος πάντων, τι ώρα φεύγουμε?
Ποιοι φεύγουμε? Εμείς οι δύο. Ξέρεις, παιδικέ μου φίλε, αποφάσισα να έρθω μαζί σου στην Πάτμο. Να γνωρίσω κι εγώ την χαρά της περισυλλογής. Μάρθω. Σε φώτισε το Άγιο Πνεύμα? Δηλαδή, δεν θα πας διακοπές με τις απολωλώτες, λολώτες? Όχι, όχι, Κωνσταντίνε, δεν θέλω καμία. Έχω την ανάγκη να μείνω μόνος μου. Δεν θέλω ούτε την Μπέκη, ούτε την Μπέκη και να μην ξαναδώ την Μπέκη στα μάτια μου. Κατάλαβα. Η αποχώρηση της Γκασόνας Βου σου διατάραξε σοβαρό στο ψυχολογικό σου κόσμο. Μην ανησυχείς, Μάρθο. Θα περάσεις τόσο αξέχαστα μαζί μου που θα ευγνωμονείς την καρσονοθεατρίνα που σε εγκατέλειψε. Δεν με εγκατέλειψε! Καμία δεν εγκαταλείπει το Μάρθο! Ηρέμησε, Μάρθο. Αν αφήσεις το πνεύμα σου να κυριευθεί από άλλες ανώτερες αξίες, τότε ουδόλως θα σε ενδιαφέρει που η Παναγιώτα αυτή τη στιγμή θα βγάζει τα μάτια της με τον Μπενίνη, γιατί σίγουρα αυτό κάνει. Ελένη, κοιμάσαι! Ελένη, κοιμάσαι! Δεσποινής Βλαχάκη, κοιμάστε! Στο διάλο, μωρή, τώρα δεν κοιμάμαι! Αμάν πια όλο το πρωί γκαρίζεις, Δεσποινής, ξυπνήστε και ξυπνήστε, τελικά τα κατάφερες! Ο ύπνος τρέφει μάγουλα και ξεγυμνώνει οπίστια! Ωραία παροιμία, ξέρω κι εγώ μια ωραιότερη! Δουλειά δεν είχε ο διάβολος, έπριζε την Ελένη! Α, τώρα ξεκουμπίδια, τι κάθεσαι εδώ, καμαρώνεις τον ντεκολτέ μου? Ναι, το καμαρώνω και έχω διαγερθεί τα μάλα, υπερθεία λιγκασόνα. Στο δωμάτιό σας, Δεσποινής, έχω έρθει για να επιδώσω τα 10 εντολάς. Αλλά της ο Μωυσής. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της απουσίας μου. Πρώτον, ου καπνίσεις υπέρ του δέοντος και επιστρέφων εδώ εύρω την οικίαν κρεματόριων. Δεύτερον, ου καταλήψεις τα πιάτα με τα αποφαγείων εντός του νεροχύτη προστέρψην των κατσαρίδων και άλλων συχαμερών ζωηφίων. Τρία. Ου μου τα πρίζεις περαιτέρω. Ελένη, σε παρακαλώ. Εντάξει ρε Κωνσταντίνο, ορίστε, φέρ το εδώ, το μελετήσω εγώ σε βάθος. Να, πολύ βαθιά το μελέτησα. Μην αγνοείς τα σεντολάς μου, θρασιτάτη ή μειώνα. Γιατί θα πες φωτιά με κάψη. Εσύ να προσέξεις να μην αφήσεις κανένα τσιγάρο αναμένο και εύρω την οικία όταν επιστρέψω ολοκαύτωμα. Επίσης να μην θορυβείς και ενοχλείς τους γείτονας. Γιατί το λες αυτό, αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι μια πολύ διακριτική παρουσία μέσα στο χώρο. Χριστέ μου. Και ακόμη, Ελένη, μην ξεχνάς να ποτίζεις τα λουλούδια στην αυλή. Α, ειδικά την αυλή, τώρα που το λες, έχω σκοπό να την περιποιηθώ τα μάλα. Στο σπίτι μου την αυλή, με πλατάρι ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, όμορφο με λαχρινό. Πω, 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 στη μαμά μου θα το πω. Έχει μάτια γαλανά, σαν τον ήλιο φωτεινά. Φαίνεται παιδί καλό, με χαμόγελο γλυκό. Ελενίτσα, καλώ ήρθες και το μαγαζί. Οκ, Ελενίτσα, Μανώλη μου, και Ελενίτσα. Εδώ το μαγαζί είναι κλεσάτο. Εγώ είμαι η χώστες. Και τώρα χώστες και τις 4.000, γιατί έχουμε 2.000 είσοδο. Σιγάρα, Ελενάκη, ακόμα δεν μπήκαμε, μας πήρες από τα μούτρα. Στο όλο μαγαζί δεν έκανες έτσι. Όλο μαγαζί δεν ήταν δικό μου, Μανώλη. Στον Νικόλα. Καταλήξατε. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω για πρώτο προσούτο με ανανά. Για δεύτερο και κυρίως πιάτο, παστίτσιο με ανανά. Και για επιδόρπιο, τον Ανανία μου. Είναι η σπεσιαλιτέ μας. Ανανόπιτα με ανανά. Μα όλα με ανανά είναι. Τι σοϊτρέντι μαγαζί είμαστε. Μην είμαστε και βλάκι. Αχ, Μανώλη, ήλθες. Τι κάνεις, πώς φαίνεται το μαγαζί μας? Πρώτο απαντήσεις. Ποια είναι αυτή που έφερες μαζί σου, γιατί την έφερες την άλλη φορά να παίρνεις εκείνο το φίλο στον οδοντίατρο? Για όνομα του Θεού, γυναίκες μαζεύονται εδώ μέσα. Πώς θα κάνουμε καμιά γνωριμία? Τι ήθελα εγώ και βοήθησα στο μαγαζί. Ωραία, πατήρα, τι κάνεις εδώ? Το μονόλογο της τρέλας. Πολύ θα σου είπα να μην βγαίνεις από την κουζίνα. Πήγαινε γρήγορα στην κουζίνα. Αυτό είναι το κλειφάτο περιβάλλον που υποσχέθηκες, Ελένη. Οι κατσαρόλες, τα κρεμμύδια και τελείωτα ανανάδες που είναι γύρω μου. Κοίταξε, δεν ξέρω για το κρεμμύδι. Πάντως ο ανανάς είναι εξώτη. Ναι, να το βράζω εγώ το εξώτη που δεν είμαι συνέχεια στα ενδότη του σπιτιού. Πώς θα γνωρίσω έτσι άνθρωπο, Ελένη? Πώς θα γνωρίσω έτσι άνθρωπο? Νικόλα! Σου φέρω τον Ανανία μου να σε κρατήσει μέσα σε ώρα σάρτιο. Μα είναι το τρίτο κομμάτι τον Ανανία μου που μου φαίνει τρεματίνα. Δεν μπορώ άλλο, θα σκάσω. Α, να σου φέρω, τι άλλο να σου φέρω? Έχω φτιάξει και ωραίο έναν ομπούρικο. Ρε Ματίνα, μην ανανίζεσαι πια. Άντε, Χριστιανή μου, το θέμα δεν είναι να ταΐσουμε τον Νικόλα, να ταΐσουμε κανένα πελάτη. Βασικά, ήρθα να σου πω ότι φωτεινή επιγραφή έξω, μία ανάβει, μία σβήνει. Ρε Νικόλα, αυτό είναι που ξέρεις να φτιάχνεις επιγραφές νέων. Γιατί ρε, προτιμούσες να πληρώσεις συνεργείο. Αυτό να μου πεις. Πάω να δω τι γίνεται. Και άνοιξε ρε λίγο τη μουσική, νεκροταφείο έχουμε γίνει εδώ. Χαμηλώστε τη μουσική, μωρέ! Χαμηλώστε τη μουσική! Να βάλεις μπαμπάκι στα αυτιά σου, ρε! Τον Ανανία μου!
μωρή Ματίνα. Ελένη μου, πολύ δυνατά θα ετοιμάσουμε τη μουσική. Αφού ο πατέρας μου που είναι θεόκουβος, σηκώθηκε χθες βράδυ και χόρευε. Ωραία, κάναμε και έναν άνθρωπο χαρούμενο. Ναι, αλλά αυτός έχει μαλάκινση. Μην είσαι πνεύμα αντιλογίας. Πήγαινε κυρά μου στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Άντε, θα πάω να δω κι εγώ τι γίνεται με αυτήν την καμπέλα. Λαχάκι. Να και ο κύριος όργανος. Τι κάνετε κύριε μπάτσε μας? Άσε τις εξυπνάζεις Βλαχάκη, από πού έρχεται αυτή η μουσική? Έλατε, από πού έρχεται αυτή η μουσική? Και εγώ γι' αυτό βγήκα. Μήπως ξέρεις από πού έρχεται αυτή η μουσική? Εμένα μου είπαν ότι έρχεται από το σπίτι σου. Ποιος κακοήθης το είπε αυτό? Πολύ κακοήθης. Λοιπόν, εγώ που δεν είμαι κακοήθης, θα σου πω όλη την αλήθεια, να μην με καρφώσεις. Ο γερομανταρινάκης, ο πατέρας της Ματίνας, ξέρεις, η γκαγκαδιάς τελείως. Σηκώνεται τη νύχτα, βάζει δυνατά τη μουσική και βγάζει και τα σόβρακα. Ποιος γερομανταρινάκης? Εμένα μου είπαν ότι εδώ γύρω άνοιξε παράνομο ξενυχτάρικο. Εγώ αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Θα ρίξω φως στην υπόθεση. Τι είναι αυτό που φέγγει? Το φαντάρι. Άσε έτσι ξυπνάζεις Βλαχάκη. Αυτό εδώ από πάνω μου γράφει Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι τα ονόματά μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν βάζουν έξω από την πόρτα τους τα ονόματά τους. Με νέων. Εγώ ξέρω και μερικούς που τα βάζουν με παλαιών. Άκου να δεις πως έχει τώρα. Εμένα η μάνα μου έχει πρεσβειοποία. Η θεία του Κωνσταντίνου πάλι έχει αυτό, ξέρεις, καταράκτη έχει. Τι να κάνω τώρα, να τους βάλεις τα γραμματάκια στο κουδούνι μικρά μικρά, μην μπορούν οι γυναίκες να διαβάσουν. Κάνουν τέτοιο, δεν σωστό. Τα βάλαμε έτσι με νέον μεγάλα μεγάλα. Έτσι εξηγείται. Να σου πω, ίσως το εφαρμόσω κι εγώ. Α, ξέρω άτομο με 50 χιλιάρικα έτσι και από τα σκάσει θα στο φτιάξει, ε. Ευχαριστώ πολύ, Βλαχάκη. Πάω τώρα να συλλάβω αυτό το γερομανταρινάκι. Ναι. Νόμιζε ότι θα του ξεφύγει το ακουαφόρτε. Εδώ είναι. Α, καλώστε! Ήρθες μαμά, περάστε. Είδες τώρα μεγάλα γράμματα που έχουν το όνομά μας. Καλά, πού τη βρήκε και τη θεία του Κωνσταντίνου, περίεργο πράγμα. Καληνύχτα κύριε όργανο. Και είδον ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου και είδον και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξων. Κωνσταντίνε, time out, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρνί μου είπες, άλλα τέσσερα ζώα μου είπες, ύπο μου είπες, έχει κι άλλα ζώα η αποκάλυψη. Ζώων είσαι και φαίνεσαι, ζωντόβολο. Μα καλά δεν σε μαγεύει ο θείος λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου? Μαγεύει Κωνσταντίνε μου, αλλά μου διαβάζει το δωμάτιο, μου διαβάζει το πλοίο. Ερώτηση Κρίσος, θα μου διαβάζει και στην παραλία? Ποια παραλία? Δεν θα πάμε για μπάνιο, σε νησί ήρθαμε. Μάλθω, αυτό το νησί δεν είναι νησί. Τι είναι, θεριό που κοίτωνα στη θάλασσα? Άψε βλάκα. Εννοώ ότι σε αυτή την ειδική νήσο δεν μένει χρόνος για τις συνήθεις ασχολίες που έχουμε στα άλλα νησιά. Πρώτα απ' όλα θα τελειώσουμε με την ανάγνωση των σφραγίδων. Σου έχω διαβάσει μία, μένουν άλλες έξι. Τι τις ήθελε επτά σφραγίδες ο Ιωάννης, τι τις ήθελε? Εγώ έχω βγάλει μία. Μάνθος Φουστάνος. Χαρτέξ. Βιομήχανος Χάρτ. Μία και τα λέει όλα. Ανεγκέφαλος δεν λέει, να το προσθέσεις κι αυτό. Και μετά την ανάγνωση των σφραγίδων θα συνεχίσουμε με τις σάλπιγγες. Α, μάλιστα. Και δεν θα είναι κι αυτές δύο-τρεις. Επτά μάρθω. Πάλι επτά. Επτά μάρθω. Αριθμός της αποκαλύψεως. Μα καλά. Δεν ήρθες εδώ για περισυλλογή και πνευματική αναζήτηση? Ήρθα, Κωνσταντίνε μου, να φάμε σε καμιά ψαροταβέρνα, καμιά τσιπούρα. Μα αργότερα αυτά τα πράγματα. Τώρα έχουμε πάρα πολλές ασχολίες. Δεν θα πάμε πρώτα στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, δεν θα κάτσουμε εκεί 5-6 ώρες οπωσδήποτε. Μετά δεν θα πάμε στη Μονή. 3-4 ώρες θα προσκυνήσουμε οπωσδήποτε. Και βεβαίως θα επισκεφθούμε την περίφημο βιβλιοθήκη της Μονής, την εκπληκτική βιβλιοθήκη με τον ατελείωτο αριθμό βιβλίων. Ατελείωτο, ε! Και θα τα μελετήσουμε όλα. Πού είχαμε μείνει? Στην 7η σφραγίδα. Μην κλέβει σφραγίδες! Συνεχίζω με τη δεύτερη. Λοιπόν, για δεύτερο πιάτο έχουμε φιλέτο στρουθοκαμήλου με ανανά. Η στρουθοκάμηλος είναι δική μας παραγωγή, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, ανανάς γιουρτλού και το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο στη φάδο με ανανά. Αποφασίστε και έρχομαι. Μανώλη, ζήτησε το λογαριασμό. Ναι. 22.000. Τον Ανανία μου τον κερνάει το μαγαζί. Δεν είσαι και φτηνή. Κοίταξε, είμαστε λίγο πια σοκολέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Χορταίνει ανανά. Και ξέρει τι θρεπτικό σου ανανά, ε. Τουλάχιστον αυτή τη φορά θα μου δώσει απόδειξη. Απόδειξη? Να την κάνει την απόδειξη, ρε Μανώλη, εσύ τα καλά σου. Σήμερα έρθει με την παντρεμένη. Είσαι καλά, το βρει ελεύθερη το λογαριασμό, γίνει φασαρία.
Στο νηπιαγωγείο που λες είχα ερωτηθεί τον Πετράκη, αλλά αυτός δεν μου δίνει καμία σημασία και έτσι αποφάσισα κι εγώ σε ένα μπάλ μας και που είχα ντυθεί με Λισούλα να του κάνω δώρο το αρκουδάκι μου. Αλλά αυτός προτίμησε τη Μικαέλα που είχε ντυθεί Πασχαλίτσα. Και ρωτάω εγώ τώρα εσένα, γιατί προτίμησε την Πασχαλίτσα και όχι τη Μελισούλα. Μήπως τη Μελισούλα του λέγε κουλά. Όχι, αυτά τα έλεγα από μικρή. Νικόλα, ένα ουίσκι παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε, αφού βλέπετε ότι ο μπάρμαν έχει δουλειά. Περιμένετε τη σειρά σας. Μωρή Ματίνα, προλάβηκες τελείως. Χάσε μόλις τον Νικόλα και τρέχα στην κουζίνα. Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φτάνει χτες που έχω σε αστυνόμο στραβοπάλα για τον πατέρα μου στο τμήμα. Γιατί άσχημα πέρασε. Βγήκε και λίγο από το σπίτι που τον έχει συνέχεια κλεισμένο μέσα. Εγώ γι' αυτό φροντίζω, για να αλλάξει περιβάλλον. Αϊ, πήγαινε μόλις στην κουζίνα. Έχεις μισή ώρα να πατήσεις μέσα. Ρε παιδιά, σας μυρίζει κάτι. Σαν καμένος ανανάς να είναι. Τον ανανία μου! Α, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, περάστε, περάστε. Σήμερα το μαγαζί έχει για σπεσιαλιτέ ανανά στα κάρβουνα. Come in, Angie. Come in, Maggie. We're alone, my friend is in the monastery. Let's drink and let's have fun. Woohoo! Μάρθα, φίλε μου, σου πέρασε από ένα κέφα. Με συγχωρείτε, λάθος το μάτιο. Χίλη, συγγνώμη. I'm sorry. Wrong room. I'm so sorry. Μάρθο! Κωνσταντινέ! Έφυγες από το μοναστήρι. Καλά, δεν θα έμενες να μελετούσες τα τελείωτα σπάνια χειρόγραφα. Έφυγα γιατί ανησύχησα για την υγεία σου, ψεύτη! Αυτό ήταν που θα πήγαινες να πάρεις ασπιρίνες γιατί είχες τρομερό πονοκέφαλο, Μάρθο. Ναι, ήθελα να αγοράσω ασπιρίνες, αλλά στο δρόμο σκέφτηκα αυτό που λένε... Δύο γυναίκες την ημέρα το γιατρό τον κάνουν πέρα. Και ποιοι το λένε αυτό? Οι έκφυλοι, οι σαρδανάπαλοι και τα περίφημα γαμάκια των οποίων επαξίως θα μπορούσες να γίνεις πρόεδρος. Ρε Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, σταμάτα πια, τι έκανα? Θα έκανες αν δεν είχα γυρίσει εγκαίρως. Αυτό είναι βρε που δεν ήθελες να ξαναδείς γυναίκα στα μάτια σου. Ναι, αλλά όχι και έτσι απότομα. Η αποτοξίνωση γίνεται σταδιακά. Τρεις μέρες τώρα βλέπω μόνο εσένα και τους καλόγερους. Και θα μας βλέπεις έτσι περισσότερον. Δεν σου είπα ένα χαρμόσυνο νέο? Ο ηγούμενος της Μονής μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας φιλοξενήσει τους ξενώνες. Μάρθο, επί ένα μήνα που θα μείνουμε εδώ δεν θα βγούμε καθόλου από το μοναστήρι. Καταπληκτικό. Ναι, ας κάτσω γιατί από τη χαρά δεν με κρατούν τα πόδια μου. Όχι, έχω και πιο χαρούμενο να σου πω. Πού θα πάμε μετά την Πάτμο? Άντε ρε Κωνσταντίνε, φτιάξε με. Άντε φτιάξε με, έχεις περιέργεια να γνωρίσεις τη Μύκονο, ε! Όχι, Μάρθο, δεν θα γνωρίσω εγώ τη Μύκονο. Εσύ θα γνωρίσεις το Άγιον Όρος. Κανόνισα να μας φιλοξενήσουν στη Μονή Εσφυγμένου, την πλέον σκληροπυρηνική. Να φανταστείς, δεν έχουν ακόμη ούτε ηλεκτρικό. Τρομερή εμπειρία. Τρομερή, δεν λες τίποτα. Έχω ακούσει και για έναν ερμήτη, στο Ρωσινά, σε μια σπηλιά. Μήπως έχεις κανένα κονέ να μας φιλοξενήσει? Για φέτος δεν προλαβαίνουμε, αλλά για του χρόνου θα το ψάξω. Sorry, ladies, that I haven't introduced myself. I'm Konstantinos Katakouzinos. I'm sure that you visited the monastery. Not yet. Not yet? Not yet. Not yet? How dare you, sinners? What are you doing in that holy island? You are wasting your time flirting with Marthos and other Greek lovers. Does anybody of you sinners speak Greek? A little bit. Εγώ μιλάω λίγο. Εγώ μιλάω λίγο. Τότε κάτι θα καταλάβεις ίσως από το θείο λόγο. Και οι επτάγγελοι, οι έχοντας τα σεπτά σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς στην ασαλπίσωση. Και ο πρώτος εσάλπισε και εγένα το χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέματι. Blood, you know. Blood. Οπα, να βλέπω γέφια! Τη δουλειά μας! Έλα, Νικόλα, βάλε άλλο ένα. Έλα να ταρακουνίσουμε λίγο το μαρούστι. Οπα! Τι έγινε, χορεύετε, μ' αρέσει ο χορός. Νικόλα, έχουμε δώσει συνάντηση στην live. Ματίνα! Ματινάκι! Τι θα κάψουμε απόψε? Το πελεκούδι! Το πελεκούδι να το κάψουμε, Ματίνα. Κανά πάει να μην κάψουμε, είναι σαν μωρί. Τι συμβαίνει εδώ, βλαχάκι? Λακοφόρτες! Σε τσάκωσα. Εδώ είναι το παράνομο μαγαζί. Κόσμος, μουσική, φαγητά. Και τι, κόσμος, μουσική, φαγητά, θα πει παράνομο μαγαζί, θα πει? Τι θα πει? Τι θα πει? Θα πει? Θα πει? Γιορτή θα πει! Εγώ σήμερα γιορτάζω και όλοι αυτοί είναι φίλοι μου, καλέ, και ήρθανε να μου ευχηθούνε. Το κοροϊδεύεις, βλαχάκι, η ονομαστική σου γιορτή έχει περάσει. Δεν σε λένε... Πώς τη λένε την Αθαναέλ που τάχει με έναν του Ολυμπιακού τον Μητρόπουλο? Α,
την Έλενα, λες. Ελένη, λες Ελένη. Ναι, καλέ, Ελένη με λένε. Ελένη με λένε, αλλά Ελένη είναι το πρώτο μου όνομα. Έχω και ένα δεύτερο, εφεδρικό. Ναι, με λένε και Πουλχερία. Σήμερα είναι τη Σωσία Πουλχερία. Ναι, ναι, ναι. Άντε, στην υγεία τη Πουλχερία. Να ζήσει, να σε χαιρόμαστε, βρε Πουλχερία μου. Ευχαριστώ, αχ, εσεί, κύριε Όργανο, δεν θα μου ευχηθείτε. Τι να πω, άντε. Χρόνια πολλά. Ελένη, να σε πληρώσω. Κάθε ρε. Λέει αυτός να σε πληρώσω. Ξέρεις τι, επειδή εγώ είμαι γνωστό πατηράκι, τώρα το πάρτι σήμερα το κάναμε ρεφενέ, συμμετέχουν όλοι. Λοιπόν, επειδή σε λίγο τελειώνει η βάρδια μου, λέω και εγώ να καθίσω μαζί σας, αν δεν σας πειράζει. Να, πάρτε και ένα 5.000 για τη συμμετοχή μου. Ό,τι πει το Όργανο, ό,τι πει. Ελάτε να χορέψουμε. Άιντε, όπατε. Καμηλώστε τη μουσική, ρε! Αφέρω την αστυνομία! Εδώ είναι ο νόμος, δείχνει λίγη κατανόηση! Μια φορά γιορτάζει η Πουλχερία! Όπα της! Όπα! Άλατσι! Κωνσταντίνε! Βγες από το μπάνιο. Τι φωνάζεις, αγαπητέ μου, χρειάζεσαι στο μπάνιο? Θες να κάνεις ένα ντους πριν μεταφερθούμε στο μοναστήρι? Ποιο μοναστήρι, βρε Κωνσταντίνε, ποιο μοναστήρι? Δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω μια φούντωση. Μια φλόγα. Τι έχεις? Μήπως έχεις πυρετό? Για να δω. Παπα! Παπα! Καλέ, εσύ είσαι ματάς ολόκληρος. Πρέπει να είσαι άρρωστος στα μάλα. Κάτσε να βάλουμε θερμόμετρο. Μα τι έπαθες τώρα? Δεν είμαι καθόλου καλά. Καίγομαι. Το στόμα μου στέγνωσε. Σε παρακαλώ, φίλε μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Ασφαλώς, παλέ μου, συμπαθητά, αμέσως. Δύο και οχτώ. Τι πράγμα? Χέρι εδώ. Παπά! Καλέ, αυτό σε ματάει. Μάρθω, είσαι πολύ άρρωστος. Τι θα κάνουμε τώρα? Χριστέ μου, να πάω στη Μονή να ζητήσω αγιασμό. Τι αγιασμό, βρε Κωνσταντίνε, τι αγιασμό? Πρέπει να πω στο νοσοκομείο, να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα. Αλλά θα προφτάσω να φτάσω ζωντανός ή... Μιλήστε για πράγματα, για το όνομα της Παναγίας. Θα ζητήσω να έρθει ελικόπτερο να μας μεταφέρει επιγόντως στην Αθήνα. Κουράγιο, αγαπημένο μου φίλε, κουράγιο. Πάω στη ρεσεψιόν να συνεργηθώ. Yes! Έλα. Μα δεν θες να πάμε απευθείας στο νοσοκομείο? Όχι, εντάξει, αισθάνομαι κάπως καλύτερα. Μην ανησυχείς. Γεια σου, πια σου. Πράγματι, πρέπει να πέρασε τελείως ο πυρετός τώρα. Ωραία, ας κοιμηθώ σήμερα και αύριο τα λέμε, εντάξει? Μήπως θες να κοιμηθώ κι εγώ εδώ να σε προσέχω? Όχι! Δηλαδή, εννοώ ότι χρειάζομαι απόλυτη ηρεμία, κατάλαβες? Θα σου τηλεφωνήσω εγώ αύριο. Δεν έπρεπε να πανικοβληθούμε. Ίσως ήταν μια περαστική ίωση και δι' αυτό διακόψαμε τα σταυμασία διακοπάς μας. Τι κι εγώ δεν λες, δεν στενοχωριέμαι. Τι να πω. Άντε τώρα, ξού, καληνύχτα. Καληνύχτα. Μήπως θες να σου διαβάσω? Όχι. Καληνύχτα. Μα δεν θες να σου... Βρε Κωνσταντίνε, τώρα ξένοι είμαστε. Καληνύχτα. Ξαναγύρισε. Θα κάνω πως δεν υποθυμάω για να μην μου διαβάσει. Θα κάνω πως δεν υποθυμάω. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος. Πω. Τον ασθενή έχω κάνει. Πυρετό, Αμόρε μίο! Παιδί! Μη μου πεις ότι δεν άντεξες μακριά μου. Θα σου πω αυτό, θα σου πω όμως και το άλλο. Άνθρακες ο θησαυρός.
Το φεστιβάλ του Κάπρι ήταν φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων. Δηλαδή, δεν παλαμουτιάστηκες με αυτό το μπίχτη το Μπενίνι. Ποιο Μπενίνι, βρε Μάνθο, τι ρόλους μπορούσα να διεκδικήσω εκεί πέρα με αυτούς τους σκηνοθέτες, την Ντέζι Ντάκ και την Κλάραμπελ. Γι' αυτό πήρα το ονοματιό μου και γύρισα στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνω βάνα. Θα διαφημίσω με σαπούνι. Σου λείψα, μοναδική μου αγάπη. Αν μου λείψες, τι με ρωτάς τώρα, ρε Μαθουλίνη μου. Πάω να κάνω ένα μπανάκι και έρχομαι να σου δείξω πόσο μου λείψες. Είμαι τόσο ευτυχισμένος και χαρούμενος. Αυτή είναι η μοναδική γυναίκα της ζωής μου. Ρε τι έχουμε κάνει. Ρε τι γίνεται. Έλα, Φιώνα. Ναι, σε παίρνω από τον Καγιάφα. Έχω ευχάριστα νέα. Σε 20 μέρες τελειώνει η θεραπεία της μητέρας μου. Και μετά πάμε διακοπές όπου θες. Εντάξει, μοναδική μου αγάπη. Α, εσύ χτύρπια για τα μπέλα. Πώς πάμε, Ελένη μου, έχουμε κόσμο. Τίποτα νέοι μόνοι άντρες που θέλουν να πάψουν να είναι μόνοι. Κοίτα, κάτι τύποι μόνοι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πια μόνοι γιατί άρχισαν να φιλιούνται. Μπορεί να είναι συγγενείς. Α, περάστε, καλώς τους, τι κάνετε. Σήμερα η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού είναι σουτζουκάκια σμυρναίκα με ανανά. Περάστε, καλά, από εδώ. Τι συμβαίνει εδώ, η θύρα ανοιχτή, μουσικές ακούγονται. Ελένη! Ελένη! Δες πηγαίνεις με τα Λινάκη. Κύριε καθηγητά! Για αξιοθρύνη τη γειτόνισσα, τι συμβαίνει εδώ. Δεσποινείς με τα Λινάκη. Ελάτε εδώ, Δεσποινείς. Δεσποινείς, ανοίξτε την πόρτα. Μα τι αηδίες είδατε. Δεσποινείς, θα με το εξηγεί. Τι είναι όλα αυτά? Ποια! Τα παπιά! Τι! Βγήκαν από την κατσαρόλα, τα είχα βάλει να βράσουν στον ανώσμο! Το ανανόσμο. Τι είναι όλοι αυτοί οι ανανάδες! Είναι για το φεστιβάλ Ανανά που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αμορουσίου. Μα. Και ο Δήμος Λυκόβρησης τι φεστιβάλ οργανώνει, φεστιβάλ Βερίκοκου? Πάω να βρω την καρσόνα να της δείξω τι εστί Βερίκοκο! Μοιράζει που είμαστε και το πιο in μαγαζί των βορείων προαστίων. Είμαστε. Αμάν, αμάν γύρισε. Καλώς τον ναι, καλώς τον ναι, καλώς τον ναι, τον Περδίκα. Όλοι μαζί, παιδιά. Καλώς τον ναι, τον Περδίκα. Που πλεβεντίκα. Surprise! Έχετε αποτρελαθεί, Δεσποινής. Γιατί το λες αυτό, Κωνσταντίνα? Επειδή αποφασίσαμε να κάνουμε ένα surprise party για την επάνωδό σου. Surprise party. Και πώς εγιγνώσκατε εσείς, Δεσποινής, για την ευνίδια επιστροφή μου? Δεν το εγιγνώσκαμε εμείς. Το εγιγνώσκαμε. Πώς το εγιγνώσκαμε, ρε? Δεν μας πήρε τηλέφωνο ο Μάνθος. Ναι, ο Μάνθος μας πήρε. Και σας σήκωσε. Και τι σώη συνάθρησης εκπλήξεως είναι αυτή προς τιμήν μου, αφού δεν βλέπω κανένα φίλο μου εδώ? Κοίταξε, εγώ το πάλεψα πάρα πολύ, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν έχεις κανένα φίλο. Οπότε μάζοξα εκεί ό,τι μπορούσα. Πουλχερία, πάλι πάρτι έχετε. Να, πάρε από τώρα ένα 5.000 για τη συμμετοχή μου και μόλις τελειώσω την πάρια μου θα έρθω εδώ να το κάψουμε. Ποιον γιορτάζουμε σήμερα? Τι λέει αυτός ο σαλός, 5.000 πουλχερία? Πάψε μωρέ Κωνσταντίνα που δώσεις και εσύ να τα καταλαβαίνεις όλα. Κοιτάξτε, κύριε Όργανο, σήμερα γιορτάζουμε την επάνωδο του ασώτου επιχώρου. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω, διότι πρέπει να πάω να αποκαλύψω αυτό το μπαρ ρέστοραν που έχει ανοίξει παράνομα εδώ γύρω. Λέει πουλχερία αυτός. Και μην ξεχάσετε να φτιάξετε αυτά τα νέων με τα ονόματά σας. Πριν που πέρασα ήταν σβηστά, τώρα είναι αναμένα. Νέων, το όνομα. Τι γίνεται εδώ, Ελένη? Δεν καταλαβαίνω γιατί σου φαίνονται όλα παράξενα μωρικά τα κουζίνα. Αφού όλοι εμένα μου ακούγονται απολύτως φυσιολογικά. Εξηγήσατε στον κύριο καθηγητή για το φεστιβάλ του Ανανά. Όλα ακούγονται απολύτως φυσιολογικά. Κύριε αστυνόμε, ελάτε να συλλάβετε την γκάγκστερ που έκανε την οικία μου υδροπνευματοβατήων! Κύριε αστυνόμε! Μπορεί κατά κουζίνα, μπορεί! Μπορεί να με καρφώνεις! Λοιπόν, να πάρω το 5.000! Κατά κουζίνα! Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει χρόνος γιατί κλείνουμε απόψη, είστε συγγενείς να τελειώνουμε! Να τυχώσετε μέσα πάρα αυτά, κύριε εκπρόσωποι του νόμου! Δεν τρέπεστε, ρε, τέτοιος άνθρωπος είσαι, μωρή κατά κουζίνα!
Και να σκεφτείς ότι προχθές για 2 δευτερόλεπτα ένιωσα ότι μου λείπεις. Κι εγώ εχθές για 1 δευτερόλεπτο σέφερα στο μυαλό μου. Αλήθεια, μωρή, κατά κουζίνα? Ναι, διότι πέρασε δίπλα μου μία που έτρωγε σουβλάκι με γιαουρτοσκόρδιον, ήταν ντυμένη κριτή όπως εσύ συνήθως και φούμαρε ως αλάπης όπως εσύ ακριβώς. Όχι, κι εγώ σήμερα σε ξανασκέφτηκα, γιατί ήταν μία νεκροφόρα και λέω, κοίτα ρε παιδί, μα δικείται αυτό το παιδί, έπρεπε να γίνει νεκροθάφτης. Το κακό στον καιρό θα ζητάτε η μειώνα. Τώρα θα λύσετε τα προσωπικά σας, για άλλατε μαζί μου στο τμήμα να τα λύσετε εκεί με την ησυχία σας. Τι βλαγάκι να συλλάβετε που παρανόμησε εγώ? Δεν ξέρω ποιανού είναι το μπαρ ρέστοραν, αλλά επειδή εδώ γράφει Κωνσταντίνου και Ελένης και επειδή είμαι γνωστή γάτα εγώ, συμπέραμα ότι είστε όλοι μπλεγμένοι. Κωνσταντίνε, εγώ προσπάθησα να σε καλύψω, αλλά αφού το όργανο είναι γάτα, δεν γίνεται, θα ομολογήσω. Κύριε όργανο, έχω να πω ότι αυτός είναι ο εγκέφαλος της κομπίνας. Ελένη! Ελάτε τώρα στο αυτόφορο και επειδή φεύγω για διακοπές, μπορεί να ξεχάσω να σας ξεκλειδώσω και να μείνετε κλεισμένοι μαζί κανένα μήνα. Άλλα μωρή, κατά κουζίνα, θα κάνουμε μαζί και διακοπές. Όμως σου διαβάσω 40 φορές την αποκάλυψη, τουλάχιστον θα σου πω εγώ.